Μάρτινς, Γιάντσης, Κάντζη και Μάντζιος για τον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός που τα 15 από τα 21 του γκολ τα έχει δεχτεί στο δεύτερο ημίχρονο. Ορέστες. Ο Μάκρινο Γεωργιάδης, ο Κονέ. Πολύ απρόσεκτοι στις μεταβιβάσεις τους οι γηπεδούχοι. Μουλόπουλος. Με τον Μπεν κοντά του. Ο Γιάντσης κατείται όρθιος παρά το μαρκάρισμα του Αμαραντίδη. Κονέ. Λαμπρόπουλος πιέστηκε από τον Μπαρκάν. Πριζιρόφσκι. Ψύχρεμα ο Πετράτσης στον Λαμπρόπουλο. Περνά την μεσαία γραμμή. Κάτζη. Ο Σκέμπης προς τον Μάτζιο. Ο Ρέστες. Και πάλι ο Πετράτσι πάνω στον Τραπ. Καλτσάς. Ο Τραπ παλιά τρύπα. Ο Κάντζη απομάκρυνε σε ένα χώρο που κινείται ο Σισοκό. Τζούνιορ Ορέστες. Και πάλι Σισοκό πίσω στον Αναστασόπουλο. Δεν έφτασε η μπάλα στον Μπεν. Όστοιτς. Αμαραντίδης. Μπεν. Μπερδεύτηκε. Ο Μουλόπουλος παίρνει το φάουλ. Ο αρχηγός του Λεβαδιακού, 7η χρονιά στην ομάδα, μοναδικός παίχτης που μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική δεν είχε χάσει το λεπτό. Μπαρκάν. Ο Μπεν για τον Αμαραντίδη. Και πάλι Μπεν. Έκλεψε ο Γιάντσης. Ο Κονέ για τον Μάρτινς. Ορέστες. Πρώτου Μάτζιου. Μπεν. Μπαίνει δυνατά η Βέρεια στην επανάληψη. Και ανέβει ο Ρέστες, ο Μπεν θέλει να σεντράρει. Πρώτο κόρνερ στην επανάληψη για την Εβέρια, 10ο συνολικά για την ομάδα του Ράτκο Ντόστανιτς. Θα ψάξει ένα γρήγορο γκολ, το γκολ της σοφάρισης, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να κυνηγήσει και την νίκη, την πολύτιμη νίκη που χρειάζεται για να αναπνεύσει βαθμολογικά. 41ο λεπτό, εκτελεί ο Μπεν. Έδιωξε ο Πετράτσι. Και πάλι Μπεν, πέρασε μπάλα τον Μουλόπουλο, όχι όμως από τον Σαγκινέτη. Το γύρισμα του Όστοιτς, το σούτ από μάκρυνο Μουλόπουλος. Και προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Γιάντζη και τον Μάτζιο. Φεύγει στην άλλη πλευρά ο Μάρτινς, δεν το βλέπει ο Μάτζιος. Όστοιτς, πρώτου Μουλόπουλου, Μπεν. Γεωργιάδης για τον Καλτσά. Παρακαλύψει ο Πετράτσι. Η σέντρα του Καλτσά χαμηλά. Εύκολα ο Γιώργος Λαμπρόπουλος. Κάθε τι πάσα για τον Μάτζιο. Στο έδαφος φάουλ που κέρδισε από τον Σισοκό. Πάμε στο Κωστιμπότσαρη. Ποδοσφαιριστές και από τους δύο πάγκους έχουν ξεκινήσει να κάνουν ζέσταμα από τους αναπληρωματικούς. Για την Βέρεια είναι η Μάνος, Ζεζίνιο και Παυλίδης. Για λογαριασμό του Λεβαδιακού είναι Ιωαννίδης, Κάπο και Ορτέγκα. Μάλιστα. Να δούμε αν θα επιχειρήσει κάποια γρήγορη αλλαγή ο Νίκος Καραγεωργίου. Μανουέλ Κονέ εκτελεί το φάουλ στο ύψος του πέναλτι. Έδιωξε Όστοιτς προς τον Μπεν. Γρήγορες επιστροφές οι φιλοξενούμενοι.
Ο Μπεν ξεπέρασε τον Γιάντσι, παλιά με το εξωτερικό φάλτσο. Ο Καλτσάς πλασάρει. Δεν κατορθώνει όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία, η πιο κλασική φάση για την Βέρεια. Η μπάλα έχει βρει σε αντίπαλο, είναι κόρνερ. Εδώ και πάλι πολύ ωραία διαγώνια πάσα του Μπεν προς τον Καλτσά. Βρήκε στο σώμα του Πριζιρόφσκι το κόρνερ, ενδέκατο για την Βέρεια. Φτάνει σε αυτή τη φάση με τον Καλτσά πολύ κοντά στο γκολ. Να η μπάλα, το σουτ από τον Μυρντάκοβιτς, η σοφάριση στο 51, η αδράνεια στην άμυνα μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Μπεν. Ο Μυρντάκοβιτς πετυχαίνει το πέμπτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Εδώ ο Σέρβος ξεκίνησε εντυπωσιακά με 4 γκολ στις 4 πρώτες αγωνιστικές, έκτοτε όμως δεν είχε σκοράρει. Το κάνει τώρα λοιπόν για ανάσα ανακούφισης από τον Σέρβο επιθετικό. Εδώ και πάλι μπάλα φτάνει στον ακάλυπτο Μυρντάκοβιτς, δεν έχει κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1 λοιπόν. Στο 51ο λεπτό ισοφαρίζει η Βέρεια. Και τώρα το παιχνίδι θα πάρει σίγουρα φωτιά. Κόντρα επίθεση τώρα. Η μπάλα έξω από την περιοχή, ο Μάτζιος, η κόντρα, κόρνερ. Απαντά στο προηγούμενο γκολ της Βέρειας. Με ευκαιρία ο Λεβαδιακός. Κέρδισε κόρνερ μετά το σούτ του Μάτζιου. Μπάλα βρήκε στον Σισοκό. Σωτήρια η επέμβαση από τον Γάλλο. Ετοιμάζεται και ο Ζεζίνιο, από ό,τι μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης, για την Βέρεια. Δεύτερο μόλις κόρνερ του Λεβαδιακού στο παιχνίδι. Τέλεσε ο Κονέ. Κακό το σούτ από τον Γιάντσι που δείχνει να έχει τραυματιστεί στην κόντρα με τον Μπεν. Το έδαφος παραμένει ο Γιάντσης, η Βέρεια, όπως και ο Λεβαδιακός, έχουν αποκλειστεί από το θεσμό του κυπέλου. Πολύ νωρίς και από υποδέστερους αντιπάλους, η Βέρεια από τον Ηρακλή Ψαχνών, ο Λεβαδιακός τον Αστέρα Μαγούλας. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Εντονότατη πανηγυρισμή στον πάγκο της Βέρειας με κινήσεις από τον κύριο Ντόστανιτς, οι οποίες πρόδιδαν δικαίωση για αυτά τα οποία είχε πει στην ανάπαυλα του αγώνα στους ποδοσφαιριστές του. Φωνές από την πλευρά του Λεβαδιακού και διαμαρτυρίες χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε επακριβώς για ποιο λόγο, και φυσικά παραπάνω από τον κύριο Καραγκιωργίου προς τους ποδοσφαιριστές του. Σε λίγο είναι έτοιμη να γίνει και η δεύτερη αλλαγή για την Βέρεια. Ο Ζεζίνιο θα μπει στο παιχνίδι αντικαθιστώντας τον Μπαργκάν. Μπαργκάν που είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ζεζίνιο λοιπόν στο 54 στην θέση του Μπαργκάν. Δεύτερη αλλαγή για τον Ράτκο Ντόστανιτς. Παραμένει με την ίδια δεκάδα ο Λεβαδιακός. Ο Γιάντσης είναι έτοιμος να μπει, επιστρέφει. Σισοκό δοκιμάζει μια βαθιά παλιά. Προσπάθησε ο Μπεν. Ήταν δύσκολη αυτή η ενέργεια που επιχείρησε. Εδώ ο Ζεζίνιο, δανεικός από την Sporting Λισαβόνα στην Βέρεια. Παίρνει θέση στην μεσαία γραμμή. Ο Καλτσάς δεξιά, ο Μπεν αριστερά, στην κορυφή ο Μυρντάκοβιτς.
Κάτζη βγαίνει με την μπάλα out. Λέγαμε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ότι ο Λεβαδιακός κυρίως δέχεται τα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. 16 από τα 22 γκολ τα έχει δεχθεί στην επανάληψη. Αμαραντίδης, Μουλόπουλος με τον Μπεν, μακριά από τον Σαγκινέτη. Ορέστες αμέσως για τον Ζεζίνιο. Περνάει έξοχα για τον Μερντάκοβιτς. Περιμένει ο Καλτσάς. Ο Σέρβος καθυστερεί και πάλι πίσω στον Ζεζίνιο. Όστοιτς. Πέρασμα για τον Μπεν. Ζητούν offside οι φιλοξενούμενοι. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Δεν μπορεί ο Μπεν. Αμαραντίδης. Κόρνερ από τον Μουλόπουλο. 12ο. Για την Βέρεια αλλαγή ετοιμάζει και ο Νίκος Καραγεωργίου. Κωστή. Ο Ορτέγκα θα μπει σε λίγο στον αγώνα. Μόλις πληροφορηθούμε ποιον θα αντικαταστήσει, θα σας ενημερώσουμε. Ή τον Γιάντσι θα αντικαταστήσει, τον Κάντσι λογικά. Υπόδειξη για επιθετικό φάουλ του Σισοκό που είχε προωθηθεί. Εδώ ο κεντρικός αμυντικός της Βέρειας. Όπως με πληροφορεί ο Δημήτρης Γιάντσης, ο Νίκος Μπότσαρης, ο Δημήτρης Γιάντσης θα βγει εκτός παιχνιδιού για να περάσει λίγο στην θέση του ο Αρμίτσε Ορτέγκα. Τώρα θα γίνει αλλαγή στο 58. Ο Ορτέγκα αντί του Γιάντσι, πρώτη αλλαγή για τον Νίκο Καραγεωργίου. Ο Φικαλονί 2-1 το μεταξύ, ανατροπή για την ομάδα της Κρήτης με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Παπάζογλου. Ο Λεβαδιακός που δείχνει χαμένο στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Στοίτς η μπάλα περνά στην άλλη πλευρά προς τον Τραπ. Στο ύψος μεγάλης περιοχής δεν προλαβαίνει ο Καλτσάς. Τροφοδοτεί όμως τον Ζεζίνιο. Καλτσάς. Όστοιτς. Ζεζίνιο. Καλτσάς. Το πέρασμα για τον Αμαραντίδη. Κατευθείαν στην αγκαλιά του Πριζιρόφσκι. Παρ' όλα αυτά χειροκροτείται ο Δημήτρης Αμαραντίδης. Τους πιο αγωνιστικούς σήμερα παίχτες της Βέρειας. Κάντζι. Κονέ. Έχασε την μπάλα. Βγαίνει γρήγορα από την άμυνα ο Λαμπρόπουλος. Η κόντρα πάνω στον Όστοιτς. Η πάσα του ο Μουλόπουλος. Τρέχει ο Ζεζίνιο. Προλαβαίνει όμως ο Κονέ που κάνει εξαιρετική δουλειά ανασταλτικά. Παίρνει και το φάουλ από τον Όστοιτς. Όχι φάουλ υπέρ της Βέρειας, υποδεικνύει ο Ανδρέας Παπάς εδώ και πάλι. Το φάουλ τον Αφρικανό. Καλτσάς. Γύρισμα μες στην περιοχή, προσπαθεί ο Μιρντάκοβιτς. Ο Καλτσάς, οι κόντρες ευνοούν τον Πετράτσι. Ορτέγκα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Να ξεφύγει ο Σκέμπης, τελικά η πάσα του με στην περιοχή, ο Ορτέγκα, η μπάλα στα δίχτυα. 1-2 στο 60, 2 λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ο Ορτέγκα δίνει και πάλι την πρωτοπορία του σκορ στην ομάδα του. Εδώ Νίκος Καραγεωργίου, Περιχαρής. 9 λεπτά μετά τον γκολ της Βέρειας, ο Λεβαδιακός βρίσκεται και πάλι μπροστά στο σκορ. Εδώ η κίνηση έξοχη του Ορτέγκα στον κοινό χώρο. Το σουτ δεν μπόρεσε να αποσοβεί στο μοιραίο για την ομάδα του Ναστασόπουλος. 1-2 λοιπόν.
με τον Ορτέγκα, απόκτημα του καλοκαιριού από την δεύτερη ομάδα της Βαλένθια. Και πάλι υποχρεωμένη να κυνηγά η ομάδα του Ράτκο Ντόστανιτς. Ορέστες, Σισοκό, Γεωργιάδης, ο Καλτσάς για τον Ζεζίνιο, Τραπ, Αμαραντίδης, σέντρα στο ύψος του πέναλτι, ο Μάκρινο Λαμπρόπουλος, ποιμένου γηπεδούχη με τον Τραπ, ο Μουλόπουλος προβολή προς το Μάτζιο. Κάνει με φάουλ από τον Τραπ, υπόδειξη. Έχει τρομερή ικανότητα στο να κρατά την μπάλα ο Μάτζιος. Το κατάφερε να πάρει και το φάουλ. 62ο λεπτό. Βέρεια Λεβαδιακός 1-2. Σε ένα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο. Καλό ρυθμό και 2 γκολ μέχρι στιγμής. Μπεν Αμαραντίδης προς τον Μερντάκοβιτς, προβολή τον Βραζιλιάνο, τον Πέντρο Σάζα Πετράτσι. Άφησε έξυπνα ο Μπεν για τον Μερντάκοβιτς και πάλι ο Μπεν Μουλόπουλος βοηθά και παίρνει την μπάλα ο Πετράτσι. Ορτέγκα, νέο φάουλ αυτή τη φορά από τον Αμαραντίδη. Μουλόπουλος προς τον Μάτζιο, Ζεζίνιο ανάμεσα από τρεις, περνά έξοχα για τον Τραπ, δεν μπορεί ο Καλτσάς και πάλι Ζεζίνιο. Βοηθήσει η είσοδός του στο να κυκλοφορεί καλύτερα η ομάδα του την μπάλα. Ο Μουλόπουλος, ο Μπεν με χώρο, η σέντρα, κεφαλιά, έξοχο τέρμα με τον Καλτσά. Ισοφάριση λοιπόν στο 63. Από το 51 μέχρι το 63 έχουμε δει 3 γκολ. Σοφαρίζει λοιπόν πολύ γρήγορα ο Καλτσάς το γκολ που δέχτηκε η ομάδα του από τον Ορτέγκα 3 λεπτά νωρίτερα. Εδώ και πάλι πετάχτηκε πολύ όμορφα μετά την σέντρα του Μπεν. Προλαβαίνει τον Σκέμπη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Καμία σχέση το δεύτερο μήχρονο με ό,τι είδαμε στα πρώτα 45 λεπτά. Ζεζίνιο άφησε για τον Όστοιτς. Ο Καλτσάς προσποίηση στον Κονέ. Γεωργιάδης, Όστοιτς. Ορέστες, Ζεζίνιο, Αμαραντίδης, Μπεν, ο δημιουργός του δεύτερου τέρματος, έχασε όμως από τον Πετράτσι εδώ, Κονέ, να πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Εναλλαγή συναισθημάτων στους δύο πάγκους για τα δύο διαδοχικά τέρματα εκατέρωθεν, με κοινό παρανομαστή της αντιδράσης των προπονητών, ένα μείγμα εκνευρισμού και αγανάκτησης θα λέγαμε για το γεγονός ότι ένας ποδοσφαιριστής του στην κάθε περίπτωση θα μπορούσε να έχει σταματήσει τη φάση εν τη γενέση της. Αυτό το παράπονο εξέφρασαν τόσο ο κύριος Ντόστανιτς στο Μπεν για το τέρμα το οποίο είχε δεχθεί όταν μπορούσε να μαρκάρει τον Σκέμπη στο ξεκίνημα της φάσης. Λίγο μετά τον μιμήθηκε ο κύριος Καραγεωργίου στον ποδοσφαιριστή που ήταν μπροστά του και άφησε τον Μπεν να ξεκινήσει τη φάση η οποία κατέληξε στην ισοφάριση της Βέρειας για δεύτερη φορά απόψε. 2-2 λοιπόν και θα δούμε πολλά περισσότερα πιστεύουμε στην συνέχεια του παιχνιδιού. Είχαμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού στον Πετράτσι. Εδώ για αυτό το χέρι. Mm.
Νίκος Καλτσάς στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Μόνο ο Γεωργιάδης και ο Αμαρατίδης είναι εκτός φάσης. Την πλευρά της Βέρειας εκτελεί ο Καλτσάς. Πρώτη κεφαλιά. Υπάρχει υπόδειξη για επιθετικό φάουλ, για κάποιο χέρι που έγινε. Με χαρακτηριστικές χειρονομίες δείχνει την παράβαση ο Ανδρέας Παπάς. Άγιας πρόξιμο του τραπ στον Μάτζιο. Αυτό έδειξε ο Παπάς. Ζεζίνιο. Σισοκό. Μπράνκο Όστοιτς. Αμαραντίδης. Ο Μπεν με τη μία. Κέρδισε και πάλι την μπάλα μετά το διώξιμο του Κονέ. Επιμένει ο Μπεν. Απομάκρυνε ο Λαμπρόπουλος. Ζεζίνιο. Πρόλαβε ο Κάντζη. Επιμένει η Βέρεια. Καλτσάς. Ζεζίνιο. Όστοιτς. Η κόντρα. Πάνω στον Κονέ. Καθυστέρησε ο Ορτέγκα. Τελικά μεταλλεύτηκε την ταχύτητά του. Δεν υπάρχει φάουλ του Αμαραντίδη. Συνεχίζεται το μάτς. Ζεζίνιο. Πολύ καλός ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο. Καλτσάς. Ο Γεωργιάδης. Κόρνερ. 13ο για τους γηπεδούχους. Και πάλι εκτελεστής ο Μπεν. Με πολλά φάλτσα, χαμηλά. Νέο κόρνερ από το Μουλόπουλο. Πευθεία σάου τώρα. Περνάνε εκμετάλλευτο και αυτό το κόρνερ. Πλάγιο είναι για τον Λεβαδιακό με τον Σκέμπη. Άσε να βρέχει πολύ πιο δυνατά τώρα. Όστοιτς. Μερντάκοβιτς. Ο Γεωργιάδης. Ο Καλτσάς. Μες στην περιοχή ο Μπεν. Καλό άλμα. Βγαίνει και μαζεύει όμως. Πολωνός goalkeeper του Λιβαδιακού. Κέρδισε ο Ζεζίνιο. Ο Τραπ. Ο Μερντάκοβιτς γυρίζει με τα πόδια ο Πρισιροφσκι. Η φάση δεν τελειώνει. Ο Μπεν επιμένει. Σούτ πάνω στον Κονέ. Όστοιτς στον Αναστασόπουλο. Μια καλή ευκαιρία για την Βέρεια. Πραγματικά αναγεννημένη στο δεύτερο ημίχρονο. Μια σέντρα αυτογκόλ. Αυτογκόλ από τον Πετράτσι. Η μεγάλη ανατροπή για την Βέρεια στο 70. Ένα κουβάρι. Οι παίχτες του Ντόστανιτς πανηγυρίζουν. Το αυτογκόλ του Πετράτσι. Έξαλλοι πανηγυρισμοί και στις εξέδρες. Στο 60 βρέθηκε πίσω στο σκορ και 10 λεπτά αργότερα η Βέρεια προηγείται με την κεφαλιά του Καλτσά στο 63 και το αυτογκόλ τώρα του Πετράτσι. Εδώ βλέπετε
Η σέντρα του Αμαραντίδη. Πρώτου καλτσά πετάχτηκε ο Πεντράτζη. Δεν ήξερα ακριβώς σε ποιο σημείο βρισκόταν. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πριζιρόφσκι. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Για την αντίδραση στον πάγκο της Βέρειας, λίγο ή πολύ αναφέρθηκες εσύ. Αυτό το οποίο ακούστηκε έντονα από τον πάγκο του Λεπαδιακού ήταν η φράση «αυτά δεν γίνονται». Και λίγο μετά κάλεσαν τον Κάπο για να αποτελέσει σε λίγο τη δεύτερη αλλαγή μετά τον Ορτέγκα. Μάλιστα. Ολιβιέ Κάπο λοιπόν, ο Γάλλος. Ο οποίος είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά ένα 45 λεπτό στο μάτς με την Καλονή, την 7η αγωνιστική. Επιστρέφει από τραυματισμό. Ο Τραπ, ο Καλτσάς, η μπάλα πάει στον Μπεν. Έχασε το κοντρόλ ο Μουλόπουλος. Ψύχρεμα για τον Ορτέγκα. Ωραία κινείται ο Ισπανός. Δεν έχει στήριγμα. Ζητάει φάουλ. Τίποτα λέει ο Παπάς. Αυτή την προβολή του Αμαραντίδη. Και ενώ ο Ορτέγκα παραμένει στο έδαφος. Κοιτάξτε τις αντιδράσεις του Ντόστανιτς. Δύσκολα παιχνίδια αυτά για τους προπονητές. Φωνάζει στους ποδοσφαιριστές του, όπως μου λέει ο Κωστής Μπότσας, γιατί δεν γυρνάνε πίσω. Ορτέγκα παραμένει στο έδαφος. Σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Λεβαδιακού. Η Βέρεια έκανε τη μεγάλη ανατροπή μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Βρίσκεται να προηγείται με 3-2. Περσινή χρονιά ο Λεβαδιακός είχε επικρατήσει αυτό το γήπεδο με σκορ 2-1 με τον κητήριο γκολ να επιτυχάνεται στο 88 από τον Βασιλείου. Αυτή είναι και η μοναδική του νίκη στα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σε πρώτη και δεύτερη εθνική, ανεξαρτήτου έδρας. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη και πάλι. Τη δεύτερη αντίδραση από τον πάγκο του Λεβαδιακού προλαβαίνει ο κύριος Ντόστανιτς για να κάνει αυτό στην τρίτη του αλλαγή, περνώντας τον αγώνα τον Παυλίδη αντί του Όστοιτς. Πλέον είναι λογικό η μεγαλύτερη έγνοια για την τεχνική ηγεσία της Βέρειας να υπάρχει στη μεσαία γραμμή, εκεί που φώναζε νωρίτερα για τις επιστροφές. Και με τον τρόπο αυτό προέρχεται η αντίδραση από τον προπονητή των γηπεδούχων. Μάλιστα. Καπό, ένας παίχτης με τεράστια εμπειρία. Το ξέρει αυτό βέβαια ο Ντόστανιτς. Θα βγει ο Κονέ για να πάρει τη θέση του Ολιβιέ Καπό. Την πρώτη ευκαιρία. Και από την άλλη πλευρά θα μπει και ο Παυλίδης. Ταυτόχρονα ό,τι φαίνεται θα γίνουν οι δύο αλλαγές. Ο Μπεν κυνηγάει τον Σαγκινέτη. Ο Μουλόπουλος. Πλάγιο από τον Γάλλο που χειροκροτείται. Πολύ τρέξιμο. Εξαιρετική απόδοση για άλλο ένα παιχνίδι από τον Ελφαρντού Μπεν. Κάποια συνεννοησία εκεί για το ποιος παίχτης πρέπει να βγει. Πήγε ο Μάρτινς. Δεν είναι αυτός όμως παίχτης που θα αποχωρήσει. Κονέ, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο Κωστής Μπότσαρης. Να δούμε πώς θα αναπροσαρμόσει τα σχέδιά του τώρα ο Νίκος Καραγιοργίου. Έβγαλε ένα αμυντικό χαφ. Να ακούσουμε τον Κωστή Μπότσαρη που κάτι άκουσε και από τις οδηγίες του Νίκου Καραγιοργίου. Φωνάζει ως δύο χαφ στον Καπό και στον Μάρτινς. Στον Μάρτινς του λέει να μείνει αριστερά. Ο Καπό έρχεται από δεξιά όπως επιτίθεται ο Λεβαδιακός. Στον Πετράτζη η οδηγία είναι να μείνει μπροστά από την αμυντική γραμμή. Ολοκληρώνει τις αλλαγές του ο Ράτκο Ντόστανιτς. Γι' αυτό το τελευταίο 15 λεπτό βγαίνει ο Όστοιτς στη θέση του, ένας πιο φρέσκος παίχτης, ο Χαράλαμπος Παυλίδης. Πάει στον άξονα τώρα ο Μάρτινς. Ζεζίνιο. Δυνατά για τον Γεωργιάδη, δεν πρόλαβε.
Μπαίνουμε στο τελευταίο κρίσιμο 15 λεπτό του παιχνιδιού. 3-2 προηγεί τη Βέρεια. Καπό. Λαθασμένη η μεταβίβασή του. Ζεζίνιο πήρε από τον Ορέστε στα συνεννοησία εκεί. Πρόλαβε ο Βραζιλιάνος. Αναστασόπουλος με τα πόδια. Ο Καπό επιμένει. Ορτέγα. Καλές κινήσεις. Η πάσα στον Πετράτζη. Ανεβαίνει αριστερά ο Νίκος Κέμπης. Δεν έφτασε η πάσα του στον Κάτζη. Καλτσάς. Επιμένει ο Καπό. Νέο λάθος. Ισοκό. Μπεν. Τα κουνάκια τον Αμαραντίδη και πάλι Μπεν. Ανάμεσα από τρεις. Ξεφεύγει, παίρνει και το φάουλ από τον Ροτζέριο Μάρτενς. Εδώ 24χρονος Γάλλος. Ο Μπεν που τα τελευταία τρία χρόνια αγωνιζόταν με τη φανέλα της Βαν σε δεύτερη και τρίτη εθνική του γαλλικού πρωταθλήματος, έχοντας συνολικά 92 συμμετοχές και 22 γκολ. Καπό. Παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες με την είσοδό του στο παιχνίδι. Ο Κάντζη, το γέμισμα, Σισοκό. Τον Ζεζίνιο, στον Μπεν. Μερντάκοβιτς έχει τραβηθεί στα άκρα. Όπως έφυγε η μπάλα από τα πόδια του Αμαραντίδη. Έχει βγει πλάγιο. Βουλόπουλος βρίσκει στίγμα στο Μάτζιο, αλλά ο Μαραντίδης έδιωξε με το κεφάλι. Ζεζίνιο υπέροχα για τον Καλτσά, πρόσεκτος, του κλέβει ο Καπό. Ορτέγκα, Καλτσάς, μαρκάρι με φάουλ πάνω στον Ισπανό. Ακόμα 13 λεπτά, ζήτησε όποιες καθυστερήσεις για να μπορέσει ο Λεβαδιακός να ανατρέψει την εισβάρος του κατάσταση και η Βέρεια να κρατήσει την πολύτιμη νίκη. Πετράτζη. Ο Σκέμπης τη σέντρα στην περιοχή. Ζεζίνιο. Καπό. Χάνει από τον Καλτσά τελικά. Γεωργιάδης. Μπροστά για τον Μιρντάκοβιτς. Τρέχει ο Πετράτζη, ο Μιρντάκοβιτς μπαίνει προς την περιοχή, γυρίζει στο ύψος του πέναλτι. Το γκολ έρχεται από τον Μπεν. Εξαιρετική αντεπίθεση στο 79. Προβάδισμα δύο τερμάτων για τη Βέρεια με το γκολ από τον Μπεν που είχε να σκοράρει εδώ και τρεις μήνες. Τελευταίο του γκολ, 31 Αυγούστου στο παιχνίδι της Βέρειας με τον Παναθηναϊκό. 4-2 από την εξαιρετική προσπάθεια του Μιρντάκοβιτς. Απογοήτευση για την ομάδα της Λιβαδιάς, για τον Νίκο Καραγεωργίου, για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μέσα σε 20 λεπτά η ομάδα του δέχεται 3 γκολ και φλερτάρει με την πρώτη της νίκη η Βέρεια από την δεύτερη αγωνιστική. Εδώ εξαιρετική προσπάθεια του Μιρντάκοβιτς. Κινήθηκε ο Μπεν σε θέση 4. Άψογο τελείωμα. 4-2 για την ομάδα του Ντόστανιτς. Καπό. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Μάτζιος μακριά από το πεδίο δράσης του. Ζέριο Μάρτινς. Το σούτ χωρίς καμία τύχη από τον Σκέμπη. Σαγκινέτη. Υπάρχει πεσμένος στο έδαφος παίχτης Βέρειας. Πετά έξω την μπάλα ο Σαγκινέτη. Ο Ζεζίνιο είναι στο έδαφος. Έχει τραυματιστεί. Η Βέρεια. Ποσοστά μου υπενθυμίζει ο
Κωστής Μπότσας έχει κάνει και τις τρεις αλλαγές. Μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο, σε πολύ όμορφο δεύτερο ημίχρονο με συγκινήσεις, πολλά γκολ και μια εντελώς διαφορετική Βέρεια σε σχέση με ό,τι είδαμε στα πρώτα 45 λεπτά. Σαγκινέτη, κυνηγά ο Μιρντάκοβιτς, Ορτέγκα, έλα ξεφύγει από τον Παυλίδη, τον έκοψε ο Μπεν, Σαγκινέτη, παίρνει την κεφαλιά ο Καπό, ο Μάτζιος, πλάγιο από τον Σισοκό, δεν έχει βγει μπάλα ο Μπεν. Εξαιρετική ατομική προσπάθεια από τον Γάλλο κορυφαίο σήμερα για την Βέρεια. Έξυπνα παίρνει και το πλάγιο από τον Ορτέγκα. Το χειροκρότημα του κόσμου για τον Μπεν. Τσαγκινέτη. Μουλόπουλος. Πήρε από τον Πετράτσι προς τον Μάτζιο, έδιωξε ο Σισοκό. Καλτσάς, Αμαραντίδης. Τραπ, ο Μπεν, ο Αμαραντίδης, σίγουρες πάσες τώρα για τους γηπεδούχους. Έκλεψε ο Καπό, Μουλόπουλος, Αγκινέτη, πιέζει ο Καλτσάς. Κρατά ο Ρουγουανός. Προτιμά αριστερά τον Νίκο Σκέπη. Αυτός αφήνει για τον Κάτζη και εξαφανιστεί στο δεύτερο ημίχρονο. Αμαραντίδης. Ο Μπεν. Αλλάζει με τον Παυλίδη, Αμαραντίδης τώρα, ο Μπεν, ο Αμαραντίδης, ο Καπό, κλέβει ο Παυλίδης αλλά με φάουλ, με χέρι, δέχεται και την κίτρινη κάρτα, γιατί πέταξε την μπάλα μακριά. Δεύτερη στο παιχνίδι. Είδατε ξανά την φάση, το χέρι που υπέδειξε ο Ανδρέας Παπάς στον Παυλίδη. Τζεζίνιο, Μάρτινς. Βρίσκει τον Σαγκινέτη. Όπως μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης, ο Βασιλείου θα είναι τρίτη και τελευταία αλλαγή για τον Νίκο Καραγεωργίου. Βάζει λογικά έναν επιθετικό, μήπως αλλάξει κάτι στην ομάδα τους αυτά τα τελευταία λεπτά. Εδώ ο Στέλης Βασιλείου, παίχτης που πέρσι σε αυτό το γήπεδο είχε πετύχει το νικητήριο τέρμα για την ομάδα του. Και όπως μου λέει ο Κωστής Μπότσας, θα βγει ο Κάτζη. Όπως λέγαμε λίγο πριν, δεν έκανε τίποτα στο δεύτερο ημίχρονο. Αποσύρει λοιπόν ο Νίκος Καραγεωργίου, βάζει τον Στέλιο Βασιλείου. Γι' αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο συν τις όποιες καθυστερήσεις. Ολοκληρώνουν και οι δύο προπονητές τις αλλαγές τους. Σκέμπης, έκλεψε ο Τραπ, Μπεν,
ανεξάρτητες δυνάμεις από τον Μπεν. Ξεφεύγει. Δεν μπορεί τελικά να γυρίσει την μπάλα. Βιάζεται τώρα ο Πριζιρόφσκι να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η ομάδα του είναι σε πολύ δύσκολη θέση πια. Ορέστες, Σισοκό, ο Πετράτσι, ο Καπό για τον Μουλόπουλο που ανεβαίνει. Ο αρχηγός του Λεβαδιακού με τον Μπεν να του κάνει φάουλ. Υπόδειξη του Ανδρέα Παπά. Με τον Ορτέγκα έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα της Βιωτίας. Εκτελεί ο Ορτέγκα για τον Μουλόπουλο. Κακή εκτέλεση, ο Καλτσάς παίρνει την μπάλα από τον Γεωργιάδη. Ο Μυρντάκοβιτς έχει κάνει κίνηση, η μπάλα πάει στον Γεωργιάδη, περιμένει ο Μυρντάκοβιτς. Συνεχίζει ο Γεωργιάδης για τον Σέρβο, μαζεύει ο Πριζιρόφσκι. Αδράνησε ο Μίλιαν Μυρντάκοβιτς. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Βέρεια. Και κίτρινη στον Τραπ τώρα. Πως μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης. Ίσως πίστεψε ο Μυρντάκοβιτς ότι ήταν σε θέση offside. Εδώ είναι η κίτρινη του Τραπ για το φάουλ πάνω στον Πετράτσι. Καπό. Ο Σκέμπης. Λάθος. Δείχνουν να τα έχουν παρατήσει οι φιλοξενούμενοι. Γεωργιάδης. Ο Λαμπρόπουλος τυφλή παλιά. Να κατεβάσει ο Παυλίδης. Παραχωρώντας πλάγιο τελικά. Εδώ ο Τραπ που δέχτηκε προηγουμένως την κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα τώρα για τον Μάρτινς. Γι' αυτό το φάουλ στον Ζεζίνιο. Καλτσάς. Γεωργιάδης. Καθυστερεί ο Γεωργιάδης. Για τον Παυλίδη. Γεωργιάδης έχασε. Μπροστά για τον Μάτζιο, εύκολα ο Σισοκό. Καλτσάς, με δύο αντιπάλους. Ωραία κρατάει την μπάλα. Κλείνεται ξανά από τον Σκέμπη. Παυλίδης, Καλτσάς. Νέο πλάγιο. Κερδίζει πολύτιμα δευτερόλεπτα η Βέρεια. Κρατά αυτό το χρυσό 4-2. Ζεζίνιο. Ο Καπό. Επιμένει ο Ζεζίνιο και κλέβει την μπάλα εκ νέου. Μπεν. 3-1. Ο Όφι με το Μακουκουλά. Ενώ είχε βρεθεί να χάνει με ένα 0 από την Καλονή. Πετράτσι. Ροτζέριο Μάρτινς, όπως μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης, 3 λεπτά ο επιπλέον χρόνος που έχει δώσει ο τέταρτος διαιτητής. Μουλόπουλος. Για τον Ροτζέριο Μάρτινς. Μπροστά προς τον Ορτέγκα.
να κάνετε να βγει εκτός περιοχής ο Ισπανός, Μουλόπουλος και πάλι Ορτέγα. Μουλόπουλος, καλή σέντα του στην περιοχή, ο Βασιλείου την πρώτη κεφαλιά δεν έφτασε στον Μάτζιο. Απομάκρυνση από τον Καλτσά, Σαγκινέτη, Πετράτσι. Μπήκαμε πια στις καθυστερήσεις. Ροτζέριο Μάρτινς, Ορτέγκα, κυνηγά ο Ζεζίνιο, η μπάλα πάει δεξιά στον Μουλόπουλο. Και πάλι Ορτέγκα, αυτός θα κάνει την σέντρα, μειώνει με τον καπό στις καθυστερήσεις ο Λεβαδιακός. 4-3, αγγλικό σκορ στο δημοτικό στάδιο της Βέρειας. Καπό που είχε περάσει αλλαγή στο 74. Σκοράρει, πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα του με τη φανέλα του Λεβαδιακού. Ακάλυπτος. Ανάμεσα σε Σισοκό και Ορέστες δεν έχει κανένα πρόβλημα να νικήσει τον Αναστασόπουλο. Όπως ο Αμαραντίδης. Ο Καραγιοργίου να περάσουν όλοι μπροστά για αυτά τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα. Μάτζιος. Έχει προωθηθεί και ο Λαμπρόπουλος για αυτές τις τελευταίες φάσεις. Απομάκρυνε ο Ζούνιο Ρορέστες. Όλοι οι παίχτες του Λεβαδιακού έξω ή μέσα στην περιοχή της Βέρειας. Το σούτ χωρίς ιδιαίτερη δύναμη, παρολίγο να ευνηδιαστεί ο Αναστασόπουλος από το σούτ που επιχείρησε ο Ορτέγκα. Έσκασε η μπάλα μπροστά του, τελικά μπλόκαρε. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Σαγκινέτη Μουλόπουλος προς τον Μάτζιο. Έχασε την κεφαλιά από τον Σισοκό. Καλτσάς. Πάει στην άκρη. Περισσότερο θέλει να κερδίσει δευτερόλεπτα. Τελικά χάνει χωρίς φάουλ από τον Πετράτζη. Λάθος και από τον Βραζιλιάνο Παυλίδης. Εκτός αγωνιστικού χώρου από τον Νίκο Σκέμπη, στις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού κάτσε αμύωτο το ενδιαφέρον. Ένα σπουδαίο μάτς σήμερα στο δημοτικό στάδιο της Βέρειας. Κάρτα για καθυστέρηση πάει να δείξει ο Παπάς στον αρχηγό, τον Γεωργιάδη. Τρίτη για παίχτη της Βέρειας. Πέμπτη συνολικά στο μάτς. Λήξη από τον Ανδρέα Παπά. Μεγάλη νίκη για την Βέρεια που είχε να κερδίσει τους τρεις βαθμούς από τη δεύτερη αγωνιστική όταν είχε επιβληθεί εδώ σε αυτό το γήπεδο του Όφη με 2-0. Βαθιά βαθμολογική ανάσα με την Βέρεια να παρουσιάζεται πολύ ψυχωμένη στο δεύτερο 45 λεπτό και παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στο σκορ πίσω.